Θεσσαλονίκη, όπως και όλη η Ελλάδα, γέμισε συνθήματα οργής. Δώσαμε υπόσχεση πως δεν θα αφήσουμε το έγκλημα στα ντέμπι να συγκαλυφθεί, πως οι ένοχοι είναι γνωστοί. Οι φοιτητές, μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, δυναμώνουμε τη φωνή και τον αγώνα μας, γιατί μέσα από αυτόν μπορεί να κερδίσει η ζωή. Ως εδώ, δεν θα τους αφήσουμε να βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Η πολιτική του κόστους ωφέλους που ακολουθεί η τωρινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τη βλέπουμε παντού γύρω μας, οδήγησε στο έγκλημα στα ΤΕΠΗ και όσο υπάρχει αυτή, όσο δεν μένουν οι ανάγκες μας μπροστά, θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις και για άλλα τέτοια εγκλήματα. Όσο υπάρχει αυτή η ζυγαριά που γέρνει στο κέρδος κάποιων λίγων, θα χάνονται ζωές τόσο άδικα, θα πέφτουν τα βάνια στις σχολές μας, θα χάνονται συνάδελφοί μας στους χώρους δουλειάς. Ως εδώ λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα για όσα έχουμε ανάγκη. Οι φοιτητές συντονίζουμε τον αγώνα μας, ενώνουμε για ακόμη μία φορά τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυριανούς μας συναδέλφους. Είμαστε μια γροθιά. Τα προβλήματα είναι κοινά και κοινή και η απάντηση. Γινόμαστε λοιπόν ένα ορμητικό ποτάμι που θα τους πνίξει και συνεχίζουμε ακούραστα για σπουδές, για δουλειά, για ζωή στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.